κάνει ο στίχος. Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι και... άρρηκτα συνδεδεμένο. Αν δεν είναι ωραία η μουσική, όσο καλό και να είναι το ποίημα, ο λόγος, όσο ωραίο και να είναι φτιαγμένο, δεν θα περάσει στο στόμα του κόσμου. Άρα δεν θα συνεχιστεί ο πολιτισμός μέσω του λόγου. Γιατί η μουσική δεν σε έχει κερδίσει, άρα το αφήνεις. Ένα εξαιρετικό μουσικό αποτέλεσμα με ένα μέτριο στίχο μπορεί και να το μάθεις να το τραγουδάς. Πες μου πόσα τραγούδια ακούς, θέλω έτσι να ακούσει ο κόσμος, πόσα τραγούδια ακούς για να καταλήξεις στα 12-13 τραγούδια. Ναι, τα τελευταία χρόνια ακούω πάνω από 800 τραγούδια. Είδα καινούριο φαινόμενο να φεύγουνε μαξιλάρια, καρέκλες, πολυθρόνες στην πίστα του τραγουδιστή. Το είδες αυτό ή όχι? Όχι. Στην πίστα πάνω. Δεν τα παρακολουθώ, αλλά ναι, για να καταλάβω. Είμαστε το βράδυ, ας πούμε, εκεί που τραγουδάω, μου πετάτε τα μαξιλάρια, τις καρέκλες. Μαξιλάρια, καρέκλες. Ναι, ναι. Οτιδήποτε, μάλιστα, επάνω στην πίστα. Έχουμε γίνει ανέσχυντοι. Έχουμε χάσει το μέτρο. Αμετροέπεια λέγεται αυτό. Αμετροέπεια. Χάνω την αίσθηση του ορίου. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα συνέβαινε αν αυτό γινόταν την ώρα που τραγουδούσες εσύ. Μα δεν μπορούν να το κάνουν, Χρήστο μου. Δεν θα το κάνουν γιατί οι άνθρωποι που έρχονται να δουν εμάς είναι σοβαροί άνθρωποι. Την παρακμή μου ανέφερες τώρα, έτσι. Κάνω εικόνα, σου κάνω εικόνα γιατί δεν το έχεις δει. Δεν ξέρω που έγινε και πώς έγινε. Στον Παντελίδη. Ναι. Παρακμιακά μου λες. Κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα δισκάκι, δίσκος.